Κυριγή σα, ρε γάμο. Γεια σα. Γεια σα. Από τα χωράφια, κύριε Υπουργέ, πα! Φοβάσαι τον κόσμο να περάσει, ε! Όμορφα! Τα χωράφια! Όμορφα! Δεν είναι ανοιχτά σε όλα. Κλείσω, κλείσω. Ποιος είναι πρώτος. Πέτε το, ιντάρι. Ξαπάτε πέρα τα αριστερίς. Όταν είναι αυτή η προμέτρα, θα πέρα το γραφείο. Γεια σας. Καλώς σας βρίσκω. Γεια χαρά. Γεια σας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίστε. Όταν είναι ο Τσίπρας μοίρας, εμείς ήταν τρεις φορές εμείς και δεν με φέρανε μάτι. Σήμερα είδα και φέρανε μάτι. Γιατί? Όχι για μένα βέβαια. Αριστερή είναι αυτή, είναι στον κόσμο μέσα. Εγώ όσους παραγωγούς που έχω ζητήσει ραντεβού, έρχονται και στο γραφείο μου, έρχομαι και στα μέρη. Αν μου κάνεις ραντεβού, εγώ θα το είχα δώσει. Όποιο θέλει. Ραντεβού πιτρικό. Όχι από τον αγωγιό. Ξαναλέω, εγώ είχα δώ ραντεβού. Αν ήθελα ραντεβού τα παιδιά, εγώ θα είχα τα χαθεί. Μου ζήτησα ραντεβού και δεν το έδωσα, ρωτάω. Μου ζήτησα ραντεβού και δεν το έδωσα. Εγώ δεν είχα ραντεβού στο τυπάκι. Περισσότεροι δεν είχαν ενημέρωση για να έρθουν στο τυπάκι. Μα είχα ραντεβού στη Βιαννάμ, δεν είχα ραντεβού στο τυπάκι. Υπουργό έτσι πρέπει να το ξέρουν μόνο η Βιαννάμ και οι υπόλοιποι. Το ραντεβού μου, έχω ένα πρόγραμμα, έχω αυτό μια απομονάδα. Έχω εβδομάδε πει. Αν ήθελαν τα παιδιά να με δουν, εγώ το γραφείο να ανοίξω. Κοιτάξτε τα προβλήματα των αγροτών. Και μετά ξεσκοτεί ο κόσμος όπως και Τσίπρα και θα έρθει στην Αθήνα. Δεν πάει άλλο. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Και με αυτό με τα νερά που θέλουν να κάνουν τώρα, αυτό που θέλουν να βάλουν από το χαρά, το νέο χαρά που θα βάλουν στα νερά. Μην αυτό, ακούτε. Μην ακούτε. Έχουν γίνει χαμό στα κανάλια. Έγινε χαμό στα κανάλια. Ναι. Τα κανάλια, το είπατε. Πολύ καλά. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Το είπατε και μόνο. Όπως είπα και την ώρα που τα κανάλια σα λέγανε πέρυσι τα κανάλια. Τα κανάλια τα βάλε στι μέρε έξω. Τα κανάλια δεν ήθελαν να τα βάλει έξω στι μέρε. Για να ακουστούν τα προβλήματα μας. Τα προβλήματα μαζί. Εγώ χθες είμαι πάνω στα νόγια. Με όλο τον κόσμο. Είμαι εγώ τον κόσμο τον ευλέπω. Τα κανάλια είναι άλλο πράγμα. Τα κανάλια τα βάλαν έξω. Και το απόγευμα πάλι τα κανάλια τα βάλαν έξω. Έπρεπε τα κανάλια να πίνουν εκεί μέσα. Τα κανάλια δεν είναι για τον κόσμο. Εγώ θέλω τον κόσμο, θέλω τα κανάλια, να πείστε τα κανάλια. Τον κόσμο, τον κόσμο. Ελάτε, ελάτε, καλημέρα στο γραφείο, ελάτε. Καλώδες στο γραφείο, όσοι θέλετε. Όλους γαμώτους. Να πού να πάει ο κόσμος, να μην κατέχει σαν γενή. Όντως το είπα. Μπράβο, τσέπα, ποτέ δεν θα πάρει. Εγώ τους το είπα. Εγώ είπα. Έλα, σου πω, δεν είμαστε όλο το χωριό να μοιραστούμε. Έλα. Τρώστε όμορφα το χαρτί. Και ποιος δεν έχει ντομάτες τώρα αυτή την εποχή. Να βάλετε τα οζάρι. Δεν κάτσε αφού είσαι καρδιά. Κάτσε. Όχι, άσε.
Λοιπόν, σε γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα, μια ζουλιά σας. Με υγεία, για Στο πλαίσιο της περιοδίας που είμαστε στην Κρήτη, είπαμε να επισκεφτούμε και μία μονάδα, η οποία είναι μονάδα πρότυπο. Έχει 80% από ό,τι μας είπε εδώ πέρα ο πρόεδρός της εξαγωγικό προσανατολισμό. Είναι μια μονάδα με πάρα πολύ ψηλή ποιότητα προϊόντων. Πέρασε πάρα πολλές δύσκολες ώρες μέχρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ποιότητας, αλλά είναι αυτό το επίπεδο ποιότητας που ζητάει η διεθνής αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα που οι παραγωγοί από μόνοι τους μπορούν να αυτοοργανωθούν. Αυτό που λέμε και λέγαμε και από χθες στη συνάντηση που είχαμε στα Νόγια, συνεργατικότητα, ώστε να δώσουμε στο δικό μας προϊόν μεγάλη αξία. Αυτή την αξία την έχουν κερδίσει εδώ πέρα η παραγωγή μας και νομίζω ότι είναι το μέλλον για όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, οι αγρότες μεμονωμένοι και όχι μόνο αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα με το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Σας είπαν και παραδείγματα, νομίζω, του πόσο κερδίζουν και τελικά τι τους μένουν με τα νέα φορολογικά μέτρα. Αυτό τι απαντήσατε σε αυτό και αν αυτό αντιμετωπίζετε όταν μιλάμε για ομάδες παραγωγών? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αποδείχτηκε φέτος ότι το 80% των παραγωγών μας και μάλιστα σε μερικές περιοχές και το 90% των παραγωγών ήταν ωφελημένοι από το καινούργιο ασφαλιστικό φορολογικό. Εάν τώρα αναφέρεστε στα μέτρα τα οποία ψηφίστηκαν πριν από λίγες μέρες, τα οποία δεν ισχύουν τώρα, θα ισχύσουν από το 20, πραγματικά υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, όχι ότι θα πληρώσουν όσα πλήρωναν πριν, γιατί ξαναλέω, οι κατηγορίες μέχρι τα 10.000 ευρώ είναι ευνοημένες, αλλά σίγουρα έχουν μια επιβάρυνση σχέση με αυτό που εμείς ψηφίσαμε, σε σχέση, λέμε, τον νόμο του 15 του κ. Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν αυτή και νομίζω είναι μια κατηγορία ειδικά η οποία έχει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, είναι τα 9.000 καθαρό εισόδημα. Πάντα μιλάμε για εισόδημα από αγροτικές δραστηριότητες, δεν μιλάμε για εισόδημα από άλλες πηγές, γιατί είναι, ξέρετε ότι έχουμε κάνει τη μεγάλη καινοτομία, είναι χωριστά, φορολογείται χωριστά και δεν αναθέτει συνολικό εισόδημα. Άρα δεν έχουν αυτή την επιβάρηση, αν έχουν και κάποιο άλλο δραστηριότητα, ένα μπακάλικο ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και το οποίο μεγεθύνεται, και στην πράξη θα δούμε ότι τελικά είναι πολύ μικρή η κατηγορία αυτή η οποία μπορεί να έχει μια μικρή επιβάρηση. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι τα μέτρα που ψηφίσαμε δεν είναι μέτρα τα οποία τα θέλουμε 100% εμείς. Κάποια από αυτά, όπως τα αγροτικά εισόδια, τα αγροτικά εφόδια, είναι ευνοϊκό μέτρο που το διεκδικήσαμε. Κάποια άλλα είναι πράγματα τα οποία τα διεκδικήσαμε και δεν τα πήραμε, όπως ακριβώς το να μην χρειάζεται αυτή η φορολογική επιβάρηση. Εκτιμώ όμως ότι στη συνέχεια, επειδή πάντα αυτά πράγματα είναι μια ζωντανή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, ιδιαίτερα όταν βγούμε από αυτή την επιτροπή, πιστεύω το καλοκαίρι του 2018, θα έχουμε άλλη δυνατότητα να βελτιώσουμε και να δούμε αν κάποια από αυτά τα μέτρα μια ειδική κατηγορία τα επιβαρύνει, να τα ξαναδούμε. Και όπως τα ξαναδούμε και φέτος σχέση με το 2015, δεν είναι κάτι οριστικό. Και αν δούμε ότι μια ειδική κατηγορία, ας πούμε των 9.000 ευρώ, έχει μια επιβάρυνση που είναι αδική, να κάνουμε μια διορθωτική κίνηση. Αυτό δεν αποκλείεται και πραγματικά νομίζω καλά κάνουν οι αγρότες και μας τα θέτουν τα προβλήματα. Αλλά μην δραματοποιούμε συνέχεια ότι γίνεται μια καταστροφή, ότι καταστρέφεται το αγροτικό εισόδημα. Είδαμε. Τα διαλέγαμε πριν από 2 χρόνια και είδατε φέτος, όταν εφαρμόστηκε ο νόμος, ότι τελικά η μεγάλη μερίδα των αγροτών που είχαν προβλήματα οικονομικά, αυτοί που ήταν σε χαμηλά εισοδήματα, βρέθηκαν και ωφελημένοι. Γιατί σήμερα αντιδράσετε εδώ πέρα και μάλιστα σας κατηγόρησαν ότι αλλάξατε και δρόμο για να έρθετε εδώ. Όχι, δεν άλλαξα κανένα δρόμο, να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Το πρόγραμμά μου δεν περιλάμβανε στάση στο τυμπάκι. Δεν έχω καμία αντίρρηση να δω, και μάλιστα εκτάκτως είδα τους παραγωγούς από το τυμπάκι. Είδατε ότι ήρθαν οι άνθρωποι και τους καλοδεχτήκαμε, γιατί δέχτηκαν οι άνθρωποι εδώ του συνεταιρισμού ένα κομμάτι του χρόνου τους να αφιερωθεί στο τυμπάκι. Και στο σπίτι πέρασα και καλημέρισα τον Δήμαρχο και δεν στάθηκα ούτε και είδα τους παραγωγούς. Σήμερα το απόγευμα έχω ανοιχτή συγκέντρωση με τους παραγωγούς στα πεζά, τα οποία είναι στον ίδιο νομό. Θα μπορούσαν να θαυμάσουν οι σημερινοί παραγωγοί να έρθουν στα πεζά να κουβεντιάσουμε. Χθες είδα πάλι παραγωγούς, ανοιχτή συνάντηση, χωρίς κανένα αποκλεισμό, στα Νόγια. Άρα, ξέρετε, ένα πρόγραμμα όταν έρχεσαι 2 μέρες έχει ένα περιορισμένο χρόνο. Κλείσαμε ραντεβού με τους παραγωγούς από το τυμπάκι και στο γραφείο μου, υποσχεθήκαμε στον άλλο να τους δω άμεσα. Συζήτησα μαζί τους πολύ γόνιμα για το θέμα του καραβιού ασφαλείας. Μάλιστα θα καλέσω την ποινία στο γραφείο να δούμε. Δεν είναι λογικό αυτό, είναι πάρα πολύ άδικο που συμβαίνει στους παραγωγούς μας. Συζητήσαμε για τα αγροτικά εφόδια, λέει το ευνοϊκό του 13%, εάν περιλαμβάνει ή δεν περιλαμβάνει εφόδια όπως είναι το νάιλον. Το οποίο νάιλον, καταλαβαίνετε, έχει μια δυσκολία ότι χρησιμοποιείται και από άλλες επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν είναι αποκλειστικά αγροτικό εφόδιο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια διευκρίνηση. Ή όπως κάποια άλλα ζητήματα σημαντικά για τους νέους παραγωγούς, δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, αλλά θα το μεταφέρω στο συναρμόδιο υπουργό και στον γραμματέα. Αλλά η συζήτηση ήταν πάρα πολύ γόνιμη και ουσιαστική. Άρα, κύριε Τσιρόνη, αυτό που διαμαρτύρεται είναι το 10%.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μέσα σε αυτούς που είναι εδώ πέρα είναι το 10% που αδικείται. Δεν νομίζω, το θέσουμε έτσι. Μπορεί το 10% που αδικείται να μην είναι εδώ σήμερα. Οι άνθρωποι έχουν προβλήματα, όπως σας είπα, το νάιλον. Μπορεί να μην είναι σε αυτό το 10% που αδικείται. Μια θαυμάσια ιδέα, το οποίο μπορούμε να το δούμε άμεσα και να το ξεκαθαρίσουμε. Ξαναλέω, η αντίδραση σήμερα ήταν κάπως τοπική, γιατί ο υπουργός πέρασε και δεν ήρθε στο τυμπάκι. Αλλά ξανακαταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον σε ένα νομό, σε μια περιοδία που κρατά 24 ώρες η παρουσία μου στο νομό Ηρακλείου, να μπορέσω να περάσω από όλες τις περιοχές. Αλλά αυτό δεν έχει καμία έννοια ότι αν παρεξηγήθηκε το γεγονός ότι ο υπουργός δεν ήθελε να έρθει στο τυμπάκι, προς Θεού. Δεν ισχύει αυτό. Καταλαβαίνετε. Είναι αδύνατο να περάσω από κάθε παραγωγική περιοχή. Στο τυμπάκι ήρθα στη μονάδα. Αυτό ήταν στο πρόγραμμα, ανακοινωμένο εδώ και εβδομάδες. Και ξαναλέω, δώσαμε ραντεβού στο γραφείο μου. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στους παραγωγούς. Τι θέματα θέσατε μέσα στον κύριο υπουργό? Τα συνηθισμένα θέματα. Όλα τα θέματα, τα πλοία ασφαλείας, το κόστος παραγωγής. Τα πάντα, τα πάντα στο θέμα. Τι να πούμε. Απογοήτευση. Τι σας είπε? Δεσμεύσεις, αλλά δεν φαίνεται να είναι σοβαρές. Ο υπουργός πρέπει να καταλάβει καταρχήν, όταν έρθει στην Κρήτη, πρέπει να έρθει από την κανονική πόρτα και όχι από την πίσω πόρτα. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε και τα μάτια εδώ δεν χρειάζονται. Στο τυμπάκι είμαστε. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Από εκεί και πέρα, τα βλέπετε, τα ξέρετε, έχουμε καταστραφεί με την ποινιό, με τις τιμές και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Το βλέπουμε, ήρθε, πέταξε ντομάτες και βασικά δεν μπορεί να φύγει από ό,τι καταλαβαίνω τώρα ο υπουργός. Εντάξει, ας περιμένει και αυτή λίγο, και λίγο δεν πειράζει. Καλό του κάνει. Να μάθει λίγο περισσότερα, γιατί κάποια δεν τα ξέρει, τα περισσότερα μάλλον. Εντάξει, τι να πω, απογοητευμένος είμαι. Ναι, και ο κόσμος μάλλον και πιο πολύ και θυμωμένος. Έτσι, έτσι. Μάλιστα, αυτό. Το απόγευμα είναι λέει, ανοιχτή συνάντηση όμως εκεί στα πεζά. Είναι, δηλαδή εκεί θα πάτε? Όχι, δεν θα πάμε. Πήγαμε εδώ. Μας ευχαριστήσανε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.